Όλα όσα ακούσαμε, αλλά κυρίως οι τελευταίες σκέψεις, προτάσεις, οι προσωπικές, όπως είπε ο κύριος Βόγλης, μας παρακινούν να εμπλουτίσουμε τη συζήτηση. Συμπληρώνει την δεύτερη θεματική ενότητα η τρίτη εισήγηση. Ο κύριος Σμυρναίος Αντώνης είναι επίκουρος καθηγητής νεοελληνικής ιστορίας, εκπαίδευσης και διδακτικής της ιστορίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Ο τίτλος της εισήγησής του είναι «Το μεταλλείο της ιστορίας στη σχολική τάξη. Στίξεις και αντιστίξεις στη διδασκαλία των ιστορικών πηγών». Θέλουμε τον προτσέκτορα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ θα κάνω το μάθημα καθιστός. Επειδή η ιστορία μεν είναι όρθια και εν κινήσει, αλλά η ιστοριογραφία είναι καθιστή. Κανείς δεν γράφει όρθιος, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά θα το κάνω και λίγο δασκαλίστικα, με την έννοια ότι θα κάνουμε σκελετούς εδώ και ιστορίες. Καταρχήν αναφέρω ότι παραδόξως οι τρεις οι οποίοι ήταν στην πρωινή συνεδρία, συναστρία, ο κύριος Γεωργουσόπουλος, κύριος Κιτροεύ και η κυρία Ηλιού μαζί με την κυρία Γαλανάκη, έκαναν παραδόξως βέβαια ίσως ένα εικαστικό εν γέννη σχόλιο πάνω σε αυτό το οποίο θα προσπαθήσω να πω και εγώ εδώ, δηλαδή την αποδοχή της ιστορίας ως δράμα και ως δραματοποίηση. Ευχαριστώ καταρχήν τον Κώστα τον Αγγελάου και τον Γιώργο τον Κόκκινο που με προσκαλέσανε, ώστε να ακουστεί και η φωνή των επαρχιών, που λέει ο Γιώργος. Ναι, και εδώ ναι, βέβαια, σωστά. Άλλη μια φωνή των επαρχιών. Τίτλος εφημερίδας του 19ου αιώνα. Ακριβώς, ναι, σωστά. Έτσι, ωραία, ναι, ναι. Όχι, δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, ναι. Στόχος λοιπόν αυτής της εισήγησης είναι η κατάθεση ενός προσωπικού προβληματισμού, ο οποίος βέβαια στηρίζεται πάνω σε πολλούς άλλους, εφόσον είναι παιδιά πολλών ανθρώπων τα λόγια μας, ενός προβληματισμού πάνω στη διδασκαλία των ιστορικών πηγών στη σχολική αλλά και στην ακαδημαϊκή τάξη. Είναι γνωστό και αποδεκτό ότι η χρήση των ιστορικών πηγών αποτελεί έναν εκ των ουκάν όρο για τη σύγχρονη αλλά και τη μελλοντική διδασκαλία της ιστορίας του σχολείου. Συχνά μάλιστα ιδρύεται μεταξύ τους μια σχέση καθρεπτική και επιπλέον αντισηπτική, θα έλεγα, δηλαδή μη διαμεσολαβημένη. Έτσι η ιστορία εκλαμβάνεται συχνά ως πηγή και η πηγή ως ιστορία. Βρήκα λόγω χάρη μια επιπλέον πηγή που μοιάζει να δικαιολογεί το ιστορικό μου σχήμα, ιδού και η απόδειξη της εγκυρότητάς του. Όλη αυτή η προβληματική που θα τεθεί στη συνέχεια θα μου επιτρέψετε να πω ότι πρώτο παρουσιάστηκε γενικότερα και ειδικότερα σε δύο παλαιότερα βιβλία μου, το Ιστορίες Μάθησης, Ζητήματα Φιλοσοφίας και Διδακτικής της Ιστορίας και στο Λατρεία και Νεύρωση στην Παιδαγωγική της Καινοτομίας. Η αντίληψη για την καθρεπτική σχέση πηγών και ιστορίας διαισθάνομαι ότι έχει πάρει στη σύγχρονη σχολική τάξη τη μορφή μιας θεμελιώδου διδακτικής φαντασίωσης, που συγκροτείται από το διώνυμο «Μελέτη των πηγών εναντίον αφήγησης». Η μελέτη των πηγών αποτελεί λοιπόν την κατεξοχήν επιστημονική μέθοδο, που κάνει μάλιστα το μαθητή ενεργητικό ερευνητή, αλλά και το μάθημα ευχάριστο. Την άλλη μεριά η αφήγηση είναι οπωσδήποτε μια προεπιστημονική, δηλαδή μυθοπλαστική, ιδεολογικά προσδιορισμένη μέθοδος που αναπόφευκτα κάνει το μαθητή παθητικό ακροατή και το μάθημα ιδιαζόντως πληκτικό.
Αυτή η μανιχαϊστική διάκριση έρχεται συνήθως αργός στη διαλεύκανση ενός άλλου διώνυμου που συνδέεται στενά με τις έννοιες της μυθοποίησης και της απομυθοποίησης. Η ιστορία, επειδή είναι γεμάτη με μη αυθεντικές προσωπικότητες, θα είναι γεμάτη και με μη αυθεντικά ντοκουμέντα. Αυτή η ιστορία εκλαμβάνεται λοιπόν ως η επινόηση των παλαιών που περιμένει πάντοτε τη σύγχρονη ορθή κάθαρσή της, τη διόρθωση και επανενιολόγησή της, υπακούοντας βεβαίως σε μια γουήγγης αντίληψη των πραγμάτων. Η υπόθεση εργασίας μου λοιπόν είναι ότι η χρήση των πηγών σχολική τάξη θεωρείται μεν ως η πλέον επιστημονική μέθοδος, αλλά μοιάζει να υπόκειται στην ίδια ιδεολογική προκατάληψη που υπήρχε και στον παραδοσιακό αφηγηματικό τρόπο προσέγγισης, με τη διαφορά όμως ότι είναι περισσότερο παραπλανητική. Το ζήτημα είναι ότι ποτέ δεν επιλέγω τις πηγές με απάθεια και αντικειμενικότητα. Και η ηρωοποίηση και η αποηρωοποίηση, λόγω χάρη, γίνεται για λόγους ιδεολογικούς, οι οποίοι μάλιστα είναι και πάντοτε πρόσκαιροι, εφόσον, όπως είναι γνωστό, μια από τις θεότητες της ιστορίας είναι και η αναθεώρηση. Αλλά τι θα ονομάζαμε ιστορικές, πρωτογενείς φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, πηγές? Πρόκειται για τα προϊόντα του μεταλλείου της ιστορίας, τα πρωτογενή δηλαδή υλικά του ιστορικού εγχειρήματος, τις φωνές, τις μαρτυρίες, τα ίχνη του παρελθόντος, που θα χρησιμεύσει συνέχεια ως τεκμήρια θεμέλια για την άρθρωση της ιστορικής μας ερμηνείας. Το μεταλλείο όμως της ιστορίας δεν είναι πλέον μόνο το παρελθόν, όπως απλοϊκά ενδεχομένως θεωρούσαμε, αλλά είναι η πλαστική διαπραγμάτευση, η ελεύθερη συμβίωση, πρώτον, των μαρτυριών του παρελθόντος, με τις ιδέες, τις συμβάσεις και τα πάθη του παρόντος, εν όψη πάντοτε των φαντασιακών προβολών στο μέλλον. Αυτός ο τριπλός συνδυασμός μας οδηγεί βεβαίως στο ζήτημα της κατασκευής της ιστορίας, ή για να ακριβολογήσουμε, σύμφωνα με την κυρίαρχη μετανεωτερική πληθυντικότητα, στις κατασκευές των ιστοριών μέσα από τα αγάλματα των ποικίλων παρελθόντων και τις μήλες των διαφόρων παρόντων. Σε αυτή την επιχείρηση ο οδηγός μας θα μπορούσε να είναι ένας όχι μετανεωτερικός, αλλά νεωτερικός ιστορικός, ο Ρίτσαρντ Εβανς, μια προσωπικότητα εκ των άλλων γνωστή και για την διάσημη νομική του αντίκρουση στον αρνητή του ολοκαυτώματος David Irving. Ο Άγγλος αυτός ιστορικός θα μας παρουσιάσει λοιπόν το ιστοριογραφικό εγχείρημα με όρους γλυπτικής. Ξεκινάμε από μια κατέργαστη πέτρα και τη σμιλεύουμε μέχρι να γίνει άγαλμα. Το άγαλμα δεν περίμενε την ανακάλυψή του. Εμείς το φτιάξαμε και θα μπορούσαμε κάλλιστα να είχαμε φτιάξει ένα άγαλμα διαφορετικό από αυτό που τελικά δημιουργήσαμε. Από την άλλη μεριά είμαστε περιορισμένοι όχι μόνο από το μέγεθος και το σχήμα, αλλά και από το είδος της πέτρας. Ένας αδέξιος γλύπτης διατρέχει τον κίνδυνο όχι μόνο να δημιουργήσει ένα άγαλμα που δεν πείθει και δεν θυμίζει τίποτε, αλλά και να σφυριλατήσει, να σμιλεύσει την πέτρα τόσο δυνατά ή με τόσο λάθος τρόπο που τελικά να τη θρηματίσει. Νομίζω ότι στο απόσπασμα αυτό διακρίνεται εκτός των άλλων η καθαρά ανθρώπινη διάσταση της ιστορικής συγγραφικής προσπάθειας, που παίρνει την ιστορική πηγή ως ακατέργαστη πέτρα και παρόλο τους εύλογους περιορισμούς που τίθενται, κατορθώνει εν τέλει να την πλάσει, προβάλλοντας όμως το γλυπτό αποτέλεσμα όχι ως απόδειξη της αλήθειας, αλλά κυρίως ως μια άσκηση πειθούς. Εδώ ας κάνουμε μία παρέκβαση και ας θυμηθούμε ότι στη μετανεωτερικότητα το αληθινό και η αλήθεια, αφού γίνουν καταρχήν πληθυντικά, στη συνέχεια παίρνουν το κυρίαρχο σήμερα όνομα του πιστικού και του εύλογου. Η ευλογοφάνεια μοιάζει να έχει πλέον αντικαταστήσει την αλήθεια, υποτάσσοντάς τα όλα σε μια διαδικασία κονστρουκτιβισμού. Έτσι ο νεωτερικός, αλλά κυρίως ο μετανεωτερικός πολιτισμός,
παρότι επιχειρεί διαρκώς να αποδειχθεί υπερορθολογικός, είναι ουσιαστικά ένας κατεξοχήν πολιτισμός σκηνοθεσίας, ένας παραγωγός μύθων. Μυθοποιεί, δηλαδή όχι ωραιοποιεί, αλλά μάλλον δραματοποιεί διαρκώς τα συμβάντα γύρω του και μέσα του, στείνοντας αρχικά τα πράγματα ως δράματα και βέβαια στη συνέχεια ως φάρσες. Στη μετανεωτερικότητα παρατηρούμε ακριβώς την πανκυριαρχία της μυθοπλασίας, μια πλήρως δηλαδή γενικευμένη αφηγηματοκρατία, έναν αφηγηματικό ιμπεριαλισμό, όπως θα πούνε κάποιοι στοχαστές, όπου κάθε θεωρία είναι απλώς αφήγημα, κάθε πράξη σενάριο και happening, κάθε σύμπραξη festival, κάθε πώληση και ένα story, κάθε όραμα και ένα project. Ναι. Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα λοιπόν είναι χαρακτηριστική πλέον η λεγόμενη εξήτηση εμπειριών. Με αυτό εννοούμε την απίθμενη, αβυσαλαία και μάλλον νευρωτική επιθυμία να νιώσεις, να αισθανθείς επιτέλους κάτι που να είναι ταυτόχρονα όμως ισχυρό, ειδονικό και αυθεντικό. Όπως φαίνεται λόγω χάρη στην ενασχόληση με τα extreme sport και σε φράσεις όπως «θέλω να κάνω πράγματα», «ήμουν κι εγώ εκεί», στα likes που αφιδόλευτα μοιράζουμε και επίσης την αναζήτηση «virals». Όλα αυτά μάλιστα σε έναν κόσμο που παράγει γιγαντιαία ποσά πλήξης, τα οποία προσπαθούν φυσικά να διαχειριστούν οι αέναες καινοτομίες, σε έναν κόσμο που κυριαρχεί η αβεβαιότητα και ο μαρασμός του συναισθήματος, σύμφωνα με τον Τζέιμσον. Φαίνεται λοιπόν ότι η επαφή με τις ιστορικές πηγές θα μπορούσε να ικανοποιήσει μια τέτοια επιθυμία να προσεγγίσουμε και να βιώσουμε κάτι πρωτογενές και αυθεντικό. Να αισθανθούμε αυτό το οποίο ο Μποντριγιάρ, σε άλλο συγκείμενο βέβαια, θα αποκαλέσει μεγάλη ανατριχύλα του βιωνόμενου. Να βρεθούμε όσο γίνεται πιο κοντά στην αλήθεια πραγματικό του παρελθόντος, να έχουμε μια μετάληψη γνησιότητας. Η χρήση λοιπόν των ιστορικών πηγών πρημοδοτείται ιδιαίτερα σήμερα για το λόγο ότι μπορεί να προσφέρει μια ψηλαθητή αίσθηση της φευγαλείας πραγματικότητας του παρελθόντος, όπως θα τονίσει και ο Φάινς. Η χρήση υλικού από τις πηγές και αντιμετώπιση των προβλημάτων που θέτουν τεκμήρια δίνει μια αίσθηση της πραγματικότητας που η ιστορία από δεύτερο χέρι σπάνια έχει τη δυνατότητα να δώσει. Διακρίνοντας όμως ανάμεσα σε πρωτογενείς, αυθεντικές ή καλύτερα αισθησιοθυρικές πηγές και σε δευτερογενείς, περισσότερο αποστασιοποιημένες πηγές, η αντίληψη αυτή παραγνωρίζει μάλλον την εξαιρετικά επεξεργασμένη κατασκευή των ίδιων των ιστοριογραφικών έργων, τα οποία στοχεύουν ακριβώς στο να αποδείξουν την απόστασή τους από το εκάστοτε πάθος του παρελθόντος και του παρόντος, προβάλλοντας μια εξόχως επιστημονική πραγμάτευσή του. Στην προσπάθειά τους αυτοί οι ιστορικοί χρησιμοποιούν, όπως είναι γνωστό, ένα ολόκληρο πλωστάσιο από τεχνικές ρητορίας και πειθούς, όπως λόγου χάρη τα καταλήξει παραθέματα πολλών ιστορικών πηγών, οι πολλές υποσημειώσεις και η ουδέτερη στεγνή επιστημονική γλώσσα που δεν περιέχει επίθετα και μεταφορές, δίνοντας με τον τρόπο αυτό στην ιστορική τους αφήγηση, όπως θα μας πει ο Μπάρτ, όχι την αλήθεια, αλλά μια επίφαση πραγματικότητας. Εκτός των άλλων, αυτή η αποστασιοποιημένη δίθεν αντίληψη παραγνωρίζει το γεγονός ότι το ίδιο το εκάστοτε παρελθόν είναι ήδη μυθοποιημένο, όχι μόνο στις συγγραφές του που φτάνουν μέχρι σήμερα ως ιστορικές πηγές, αλλά στην ίδια τη βίωσή του από τους τότε ανθρώπους, όπως ακριβώς το δικό μας παρόν είναι ήδη μυθοποιημένο από την ίδια τη στιγμή της εκφοράς του. Είναι γεγονός ότι η επένδυση στο δραματικό περιεχόμενο των ιστορικών πηγών γεννιέται ήδη από την αρχαιότητα,
έτσι ώστε ο Ηρόδοτος να έχει πρώιμα εκλειφθεί ως μυθολόγος, ο Θουκυδίδης να έχει προβληθεί ως πρότυπο αντικειμενικού ιστορικού, παρά τις σύγχρονες ενδιάσεις της Δακλίνου Ντερομιγή και άλλων, ενώ ο Λουκιανός να προσδοκά με πόνο και πάθος την έλευση του άφοβου, αδέκαστου, άπολη, αυτόνομου και αβασίλευτου ιστορικού. Στην εωτερικότητα όμως και στον κατεξοχήν αιώνα της, τον 19ο, καθιδρύεται μια όντως θετικιστική λατρεία των πηγών, η οποία παρά τη μετανεωτερική υπονόμευση, ουσιαστικά συντηρείται μέχρι σήμερα, εκβάλλοντας έναν παράδοξο νέο ραντιανισμό κατά τους Λάμπερτ εντ Σόφιλντ. Οι λόγοι για αυτή τη λατρεία των πηγών είναι βεβαίως πολλοί, ήταν βεβαίως πολλοί και δεν έχουν πάψει να είναι. Καταρχήν ιστορικοί, ως καταναγκαστική προσομοίωση των κυρίαρχων φυσικών επιστημών. Μετά κοινωνιολογική, ως ανάγκη νομιμοποίησης μέσα στο καινούριο καθεστώς αλήθειας, που οργάνα διόταν, αλλά και ψυχολογική, ως αναζήτηση ενός σταθερού θεμελίου. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν αναζητούμε τα ίχνη μιας ιστορίας που αφήνει πάντοτε ένα τουλάχιστον παράθυρο ανοιχτό στο μύθο. Θα ξεκινήσω να την πασίγνωστη φράση του Κρότσε ότι η ιστορία είναι πάντοτε μια σύγχρονη ιστορία, μια ιστορία του παρόντος, την οποία ο Ρικέρ στη συνέχεια θα επεκτείνει και θα συμπληρώσει γράφοντας ότι η ιστορία είναι μάλλον η ιστορία των δυνατοτήτων του παρόντος, κρατώντας πάντοτε μια προοπτική ανοιχτή προς την περιοχή των φανταστικών παραλλαγών που περιβάλλουν το παρόν και το πραγματικό. Στη συνέχεια ο Γιώνας θα υπερβεί τις ρασιοναλιστικές αγγυλώσεις και θα μας επιστεί στην προσοχή στο γεγονός ότι εν τέλει κατανοούμε μέσω των δυνατοτήτων μας. Δηλαδή κατανοούμε και απαντούμε με το πιθανό μας είναι, πολύ περισσότερο πραγματικό μας είναι. Τέλος, ο ονοματοδότης αυτής της αίθουσας, ο Οδυσσέας Ελίτης, τη Μαρία Νεφέλη, δεν θα διστάσει καθόλου να βεβαιώσει κάτι που, κατά την άποψή μου, είναι εξίσου αληθινό και για την ποίηση, αλλά και για την ιστορία. Αν δεν στηρίξεις το ένα σου πόδι έξω από τη γη, ποτέ σου δεν θα μπορείς να σταθείς πάνω της. Συνεπώς θα πρέπει ίσως να προχωρήσουμε περαιτέρω και να αναρωτηθούμε αν όλη αυτή η εντατική επιθυμία και προσπάθεια απομυθοποίησης του εκάστοτε παρελθόντος δεν αποτελεί μια ορθολογική ανέρεσή του, όπως συνήθως προβάλλεται, αλλά μια μάλλον καταρχήν κρίση εμπιστοσύνης στο υπάρχον καθεστώς αλήθειας, όπως θα έλεγε ο Κουφκό. Και ότι είναι πιθανόν να μην οδηγεί τελικά σε μία αληθοποίηση, αλλά απλώς σε μία αναμυθοποίηση. Ο λόγος δεν είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει μία πρόσχερα πάντα, βέβαια, έτσι, πιο αληθινή, πιο ακριβής ή πιο έστω εύλογη εκδοχή του παρελθόντος, αλλά γιατί κάθε νέα διορθωμένη εκδοχή περιβάλλεται ευθύς αμέσως την άλλο του μύθου. Για ποιο λόγο? Γιατί εξαιτίας του γεγονότος ότι οι φορείς αυτής της εκδοχής, παραγνωρίζοντας το πλέγμα των προϋποθέσεων μέσα από τις οποίες γεννιέται πάντοτε μια αναθεωρημένη κρίση, όπως θα δούμε συνέχεια θα μας πει ο Κόσελεκ, φαίνεται να υποτάσσονται στην ενθουσιώδη πάντα πεποίθηση ότι επιτέλους κρατούν αυθεντικά στα χέρια τους την κρυμμένη ή αποσιωπημένη αλήθεια του παρελθόντος. Πρόκειται κατά την άποψή μου για μια κέρια μυθολογική υπερεπένδυση, μια κάθεξη για να μιλήσουμε με ψυχαναλυτικούς όρους. Αυτή η κάποτε ασυνείδητη διαδικασία δικαιολογείται βεβαίως με ριζοσπαστικό τρόπο τον Μπατάιλ, ο οποίος θα μας καλέσει να αναμετρηθούν προσωπικά με τη διαπίστωσή του ότι η πρώτη ιδιότητα του υποκειμένου είναι να αυταπατάται. Μια τέτοια μυθοποιητική κατασκευή μοιάζει να είναι λοιπόν και ιδεολογία. Πολύς λόγος έχει γίνει λοιπόν για την ιδεολογική χρήση της ιστορίας. Ένα ιδεολόγημα που είναι απότοκο μιας νεωτερικής αντικειμενικότροπης και απομυθοποιητικής ιστοριογραφίας.
Κατά την άποψή μου πρόκειται για ένα είδος ταυτολογίας. Δεν υπάρχει ιστορία χωρίς ιδεολογία. Ούτε χρήση της ιστορίας χωρίς εκδήλωση, διαχείριση της ιδεολογίας. Είναι σαν να επιχειρούσαμε να ορίσουμε ένα ξύλο ως ξύλινο. Όπως όλοι πλέον θεωρούμε ότι δεν υπάρχει αντικειμενική, δηλαδή ρομποτική ή θεϊκή ιστοριογραφία, ότι κάτι τέτοιο αποτελεί απλώς ένα ευγενές όνειρο των ιστορικών αλλά και των αναγνωστών τους, όπως θα μας πει ο Μονιό, έτσι θα πρέπει ίσως να αποδεχθούμε ότι η ιστορία πάντοτε θα χρησιμοποιείται ιδεολογικά, διότι αυτό ακριβώς είναι το ανθρώπινο, το πολύ ανθρώπινο, όπως τα λέει και ο Νίτσε. Η ιδεολογία, θα ισχυριστεί ο Ολιβιέ Κλεμάν, είναι η ερωτική χρησιμοποίηση του λογικού. Μια τέτοια εγωιτευτική φράση θα ήμουν πρόθυμος όμως να την αντιστρέψω. Υποστηρίζω ότι η ιδεολογία είναι μάλλον η συστηματική εκλογήκευση της επιθυμίας μας για επικοινωνία, αναγνώριση, αποδοχή από τους άλλους, για να μιλήσουμε θετικά πρόσημα, αλλά και για εξουσία, χρήμα, καθιδονισμό ή σύγκρουση, για να μιλήσουμε αρνητικά. Κάθε θεωρία εξάλλου, θα μας θυμίσει προκλητικά ο Βαλερί, είναι ένα φροντισμένο απόσπασμα αυτοβιογραφίας. Συχνά λοιπόν οι ιστορικοί κατηγορούν τους άλλους ιστορικούς σημείου ότι κάνουν ιδεολογική χρήση της ιστορίας. Αλλά θα μπορούσαμε άρα να διαφωνήσουμε ότι η ιστορική πηγή που θα χρησιμοποιηθεί λόγω χάρη στη σχολική τάξη επιλέγεται κάθε φορά από την πολιτική ή διανοητική εξουσία για συγκεκριμένους ιδεολογικούς λόγους και μάλιστα ερωτάται με συγκεκριμένα ιδεολογικά και πάλι ερωτήματα. Έτσι, αν η πηγή που μας έχει το παρελθόν είναι εξάπατος διαμεσολαβημένη, υφίσταται επιπλέον μια καινούργια διαμεσολάβηση χρήση από την εκάστοτε εξουσία, ώστε καμιά πηγή να μην είναι εν τέλει ιδεολογικά αθώα, ούτε βεβαίως και η χρήση της. Αυτή η συλλογιστική είναι γεγονός ότι ομνύει μόνο στην πολεμική διάσταση της σκέψης, μια ιδέα που πρώτος νομίζω Παναγιώτης Κονδύλης προέβη στην ευρεία διασπορά της στο ελληνικό διανοητικό τοπίο. Αυτή είναι ακριβώς την ιδέα θα μπορούσε να υπονοηματίσει όμως και ο Φουκώ όταν γράφει χαρακτηριστικά ότι η θεωρία δεν μοιάζει πια με ένα ζευγάρι γυαλιά αλλά με ένα ζευγάρι πιστόλια. Δεν καθιστά κάποιον ικανό να βλέπει καλύτερα αλλά να πολεμάει καλύτερα. Ερχόμενοι τώρα στο συγκεκριμένο πεδίο της σχολικής ιστορίας και προβάλλοντας τρεις πιθανές ιστορικές πηγές στη διαφάνεια αυτή, θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε ποια από αυτές θα μπορούσε να εκφράσει καλύτερα την περίοδο της Οθωμανικής διακυβέρνησης. Δείτε, τις έχω εδώ, σταματήσουμε να τις διαβάσετε λίγο, διαγώνια ή στη οριζόντια, για να θέσουν μια σειρά από ερωτήματα στη συνέχεια. Είμαστε εντάξει, έτσι νομίζω. Λοιπόν, δεν προλάβατε, συγγνώμη. Απλώς δεν τις έχω και εγώ εδώ πέρα μαζί, νόμιζα ήταν δίπλα το κομπιούτερ, δεν πειράζει. Να λοιπόν μια σειρά από ερωτήματα που θα μπορούσαμε να θέσουμε σε αυτό το ας πούμε τρίλημα και όχι δίλημα της προηγούμενης διαφάνειας. Ποιες πηγές θα χρησιμοποιηθούν μάλιστα στη μια ή δυο το πολύ σελίδες του σχολικού βιβλίου. Θα χρησιμοποιηθούν και οι τρεις πηγές.
θα αποκλειστούν φυσικά οι άλλες 1013 που υπάρχουν, ας πούμε. Ποια εν τέλει θα επιλέξουμε και με ποιο κριτήριο, της αλήθειας με άλφα κεφαλαίο, όπως την βλέπουμε εμείς ή όπως την βλέπουν οι άλλοι. Της αλήθειας εντός αγωγικών, της ευλογοφάνειας, της κυρίαρχης ή της περιθωριακής από την άλλη μεριά ιδεολογίας, του εθνικού ή άλλου συμφέροντος, της προπαγάνδας. Και περαιτέρω, αν επιλέξουμε μία ή δύο-τρεις συγκλίνουσες ιδεολογικά εννοώ πηγές, είναι πολύ εύκολο φυσικά να βγάλουμε το αντίστοιχο συμπέρασμα. Αν όμως παραθέσουμε δύο ή τρεις αντιφατικές, πώς θα εμπλέξουμε τους μαθητές μας μέσα μάλιστα στο μικρό χρονικό διάστημα του σχολικού προγράμματος, σε μια διαδικασία εξακρίβωσης της αλήθειας τους, χωρίς να τα υποχρεώσουμε άμεσα ή έμεσα να υποκύψουν στη δική μας αλήθεια. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε 4 σύγχρονες αυτή τη φορά ιστορικές πηγές, ανάμεσα σε αρκετές άλλες φυσικά, με σκοπό την προβληματοποίηση αυτής της βεβαιότητας που συχνά συναντούμε ότι κάνουν ιστορία με πηγές και μάλιστα κριτικά. Η πρώτη και η δεύτερη ανήκουν στο Γάλλο ιστορικό Ανρί Μονιό, ο οποίος θα μας βεβαιώσει καταρχήν ότι η ιστορία γράφεται με πηγές και πρωτοβουλίες. Διάσημο απόφθεγμα αυτό του Μονιό, νομίζω. Πρωτοβουλίες δηλαδή του ιστορικού, δηλισμένες από την προσωπικότητά του, την καταγωγή και την παιδεία του, την ψυχολογία και τις συμβάσεις του, τον ορθολογισμό και τον ανορθολογισμό του. Στη δεύτερη πηγή θα μας τονίσει ότι τίποτε δεν είναι φύση ίχνος. Ο ιστορικός είναι εκείνος που κατασκευάζει την πηγή, τα υπολείμματα του παρελθόντος δεν είναι παρά η πρώτη ύλη για κάτι τέτοιο. Το κάθε ίχνος έρχεται από το χθες. Η οριοθέτησή του όμως έρχεται από το σήμερα και παίρνοντας μάλιστα ένα δραματικό ύφος θα καταλήξει. Ο ιστορικός είναι καταδικασμένος στο ταυτόχρονο καθήκον της πρωτοβουλίας και της πιστότητας εννοείται στην πηγή. Η τρίτη σύγχρονη πηγή έρχεται από το γερμανό ιστορικό των Ενιών Κόσελεκ, στον οποίο, για τον οποίο μιλήσαμε κάπως προηγουμένως, ο οποίος θεωρώ ότι ξεκαθαρίζει κατά την άποψή μου, τις ενδεχόμενες ενστάσεις απέναντι στην προβληματική των στερεοτύπων που ήδη εκθέσαμε. Λέει λοιπόν τα εξής, ότι εάν μια ιστορία πρέπει να εξηγηθεί οικονομικά ή θεολογικά, δεν είναι θέμα καταρχάς του υλικού των πηγών, αλλά θεωρητικής προαπόφασης. Αφού πρώτα ληφθεί αυτή η απόφαση, αρχίζουν οι πηγές να μιλούν. Αυτό που κάνει η ιστορία μια ιστορία δεν εξάγεται ποτέ μόνο από τις πηγές. Χρειάζεται μια θεωρία πιθανής ιστορίας για να κάνει τις πηγές να μιλήσουν. Τέλος, η τελευταία πηγή θα ανήκει στον Πολ Βεν, το μεγάλο καρατόμο κεφαλών κατά τον Ζακ Λεγκόφ, ο οποίος καλεί τους ιστορικούς αλλά τους δασκάλους της ιστορίας να υποβληθούν σε ένα ριζοσπαστικό αλλά μόνο βασανιστικό κριτήριο. Γράφοντας, η ιστορία θα όφιλε να είναι μια πάλι ενάντια στην οπτική που επιβάλλουν οι πηγές. Ο Βεν φαίνεται να προσβλέπει σε μια ιδιάζουσα ποπεριανή διαψευσιμότητα των ιστορικών πηγών, την οποία όμως οι ιστορικοί αναλαμβάνουν συνήθως να επιτελέσουν μόνο όταν οι πηγές δεν μοιάζουν να συμφωνούν με το υφιστάμενο μοντέλο της ερμηνείας τους και σπάνια το αντίστροφο. Ολοκληρώνοντας αυτή την προσπάθεια προβληματισμού σε σχέση με τις ιστορικές πηγές και τη χρήση τους, επιτρέψτε μου να εκφράσω κατά κάποιο τρόπο τη συμπάθειά μου για αυτές. Εφόσον μοιάζει να κομίζουν ακούσια ένα φορτίο που τις υπερβαίνει, τους έχει αποδοθεί μια υπεραξία νομίζω ασύμμετρη, τους συντροφεύει μια ψυχαναλυτικά ανιχνεύσιμη υπερεπένδυση, μια υπερδραματοποίηση της σημασίας τους, και συγκροτούν ένα σημαίνον με πιθανώς μεταφυσικό σημαινόμενο. Με αυτές λοιπόν τις ενστάσεις και ως επιμήθειο αυτής της συνοπτικής και αναγκαστικά πυκνής περιήγησης, νομίζω εν τέλει ότι η επεξεργασία των ιστορικών πηγών στο σχολείο είναι και ευκταία και εφικτή. Όχι όμως ως επιστημονική και διδακτική πανάκια όπως συχνά παρουσιάζεται.
Θα ήταν καλύτερα να τις εκλάβουμε ως βοηθητικό μέσο, ως μια διανοητική, ενσυναισθητική, φαντασιακή γυμναστική του πνεύματος, αλλά γιατί όχι και του σώματος, αν εντάσταλο χάνει σε αυτή μια έρευνα πεδίου, ως εργαλείο για την ενεργοποίηση και συνεργατοποίηση των μαθητών, ως συνειδητοποίηση της δαιώνιας αμφισημίας και τραγικότητας των ανθρώπινων πραγμάτων, αλλά και μία ως εντατική διατριβή με την εγγενή δυσχέρεια και το ουσιαστικά ατέλεστο του ιστορικού εγχειρήματος. Μπορούμε λογικά να συνειδητοποιήσουμε ότι μια και μόνο ιστορική πηγή είναι μάλλον σαν ένα παγόβουνο. Μόνο το 1/10 που αυτό βρίσκεται στην επιφάνεια και τα 9/10 στο βάθος, όχι απλώς του ωκεανού, αλλά στο αδυσόπιο του χρόνου. Ή επίσης, μπορούμε να εξετάσουμε κάποια στιγμή τη δυνατότητα ότι όπως και η επιστήμη κατά τον Βυριλιό, έτσι και η ιστορική έρευνα εν τέλει μπορεί να προεκτείνει όχι το πεδίο του γνωστού, αλλά μάλλον το πεδίο του αγνώστου. Μέσα από αυτή λοιπόν τη διατριβή αλλά και την ελεύθερη συμβίωση με τις ιστορικές πηγές, παλεύοντας γενναία, δηλαδή κριτικά, με μυθοποιήσεις, απομυθοποιήσεις αλλά και αναμυθοποιήσεις, όπως και ο παλιός εκείνος Οδυσσέας με τους λεστριγόνες και τους κύκλοπες, νομίζω ότι θα μπορούσαμε κάποτε να προσορμιστούμε στο γνωστό ποίημα του πρώιμα μετανεωτερικού ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη. Η Ιθάκη ως η επιδιωκόμενη αλήθεια πραγματικότητα του παρελθόντος σε έδωσε το ωραίο ταξίδι. Χωρίς αυτήν όμως, δηλαδή χωρίς την αέναη αναζήτηση εκείνης της μακρινής πραγματικότητας αλλά και των συνεπειών της στο παρόν και στο μέλλον, δεν θα έβγαινε στο δρόμο. Σας ευχαριστώ.